Παγκόσμια ημέρα νεφρού σήμερα και βρίσκομαι εδώ για να σας συστήσω αυτό το υπέροχο όργανο. Συνήθως, οι άνθρωποι γεννιούνται με δύο νεφρούς. Δύο νεφρούς που έχουν το σχήμα ενός φασολιού, έχουν διάμετρο περίπου 12 εκατοστά και βάρος περίπου 150 γραμμάρια ο καθένας. Βρίσκονται στον οπισθοπερητονεϊκό χώρο, δηλαδή στο πίσω μέρος της κοιλιάς, αριστερά και δεξιά, στο ύψος της οσφυκής μοίρας, στη μέση δηλαδή της σπονδυλικής μας στήλης. Όπως παρατηρήσατε, χρησιμοποίησα τη λέξη συνήθως για να περιγράψω με πόσους νεφρούς γεννιέται ένας άνθρωπος. Και αυτό γιατί υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται με ένα νεφρό ή και άλλοι που αποφασίζουν στην πορεία της ζωής τους να δωρήσουν τον ένα από τους δύο νεφρούς τους σε κάποιον άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Οι νεφροί είναι δύο πολύ άσχολα όργανα. Σκεφτείτε ότι φιλτράρουν 8 λίτρα αίματος 20 με 25 φορές την ημέρα, συνολικά περίπου 180 λίτρα αίματος το 24ωρο. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες τους είναι αυτή του ρυθμιστή της συστηματικής κυκλοφορίας. Είναι κάτι σαν τους τροχονόμους του οργανισμού που ελέγχουν την αποβολή των άχρηστων ουσιών αλλά και της περίσχειας των υγρών. Μία επίσης σημαντική λειτουργία είναι ο έλεγχος της αρτηριακής μας πίεσης. Επιπλέον, με την έκρηση ειδικών ορμονών, συμβάλλουν στην αύξηση του αιματοκρίτη μας, αλλά και προστατεύουν τα οστά μας, γιατί ακριβώς συμμετέχουν στο μεταβολισμό της βιταμίνης D. Πρέπει να μιλάμε και πρέπει να ελέγχουμε την υγεία των νεφρών μας, γιατί και ο νεφρός μας αρρωσταίνει. Μπορεί να αρρωστήσει οξέως, οπότε η νόσος ονομάζεται οξία νεφρική βλάβη και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ευτυχώς πλήρως αναστρέψιμη. Ωστόσο, μπορεί να παρουσιάζεται φθήνουσα η νεφρική λειτουργία στην πορεία της ζωής ενός ανθρώπου, οπότε η νόσος εγκαθίσταται χρονίως και ονομάζεται χρόνια νεφρική νόσος. Η χρόνια νεφρική νόσος είναι μία από τις συχνότερες νόσους στο σύγχρονο κόσμο. Ποια είναι όμως τα αίτια της νεφρικής νόσου και γιατί παρουσιάζεται με τόσο αυξημένη επίπτωση τα τελευταία χρόνια? Τρία από τα βασικότερα αίτια της χρόνιας νεφρικής νόσου είναι η διαβητική νεφροπάθεια, μία από τις σοβαρότερες επιπλοκές του σαχαρώδη διαβήτη, η αρτηριακή υπέρταση, μία από τις συχνότερες καρδιακιακές παθήσεις και τέλος οι ανοσολογικές παθήσεις του νεφρού, παθήσεις στις οποίες η κληρονομικότητα φαίνεται να έχει και κάποιο ρόλο. Στους 10 ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο δεν το γνωρίζουν μέχρι τη στιγμή της διάγνωσης. Και αυτό γιατί η χρόνια νεφρική νόσος είναι, όπως την αποκαλούμε εμείς οι γιατροί, μία σιωπηρή νόσος. Μία νόσος που δεν δίνει συμπτώματα παρά μόνο όταν ο ασθενής έχει ήδη απολέσει ένα σημαντικό μέρος της νεφρικής του λειτουργίας. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η νεφρική νόσος δεν έχει ηλικία. Αφορά σε όλες τις ηλικίες σε άλλοτε άλλο βαθμό. Ανάλογα λοιπόν με το ηλικιακό γκρουπ στο οποίο ανήκουμε, θα πρέπει να απευθυνόμαστε στον προσωπικό μας γιατρό και ανατακτά χρονικά διαστήματα με εξετάσεις αίματος και ούρων να ελέγχουμε την υγεία των νεφρών μας. Αν τυχόν από τον έλεγχο στον οποίο κάνουμε προκύψει η διάγνωση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου, δεν θα πρέπει να το βάλουμε κάτω. Δεν θα πρέπει να απογοητευτούμε, γιατί και για αυτή την νόσο υπάρχει θεραπεία. Η θεραπεία είναι η μεταμόσχευση. Η μεταμόσχευση νεφρού που προκύπτει, στηρίζεται στο υπέροχο αγαθό της δωρεάς οργάνου. Ο νεφρός αγαπά πολύ το νερό. Γι' αυτό, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να θυμόμαστε να πίνουμε αρκετό νερό. Τι δεν αγαπά καθόλου ο νεφρός? Δεν αγαπά καθόλου το κάπνισμα, γιατί και ένα τσιγάρο την ημέρα μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την εξέλιξη της νεφρικής νόσου. Επίσης, δεν αγαπά τον άτριο, γι' αυτό δεν πρέπει να αλατίζουμε περισσότερο από το κανονικό του φαγητό μας. Και παρότι μπορεί να το έχετε ακούσει πολλές φορές, και εδώ συνεχίζει να ισχύει. Η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής με σωστή διατροφή, σωματική άσκηση και άφθονες ώρες ύπνου είναι αυτό που θα προστατεύσει τους νεφρούς μας. Γιατί όπως λένε και οι οργανούλιδες, το μέσα μας είναι που μετράει.